Γιατί μου έκανες gifts, have thanks πάντως. Wait, ήταν πριν κάτι μέρες αυτό, δεν νομίζω να έκανα πρόσθετα gifts. Αλλά, yeah, no problem. Μείον 20, άουτς. Το βάρος θα ισχύει. Ξαναπέσω βάρος. Oh, wait. Ήτανε απλά επειδή ήταν ένα challenge και καλά να μιλήσω μόνο ελληνικά και δεν το είχα πετύχει. Και μετά έκανα gift subs. Έκανα 5 random gift subs. Και ήσουν ένας από τους τυχερούς. Βαρέθηκε στο LOL. Φιντάρει ομάδα σου και θέλεις να σπάσεις την οθόνη. Μην ανησυχείς, γιατί στην Ενέμπα μπορείς να βρεις άπειρα παιχνίδια στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συχνά πυκνά κάνουν και special event με τρελές προσφορές. Τσέκαρε τα link στην περιγραφή και μην ξεχνάς πάντα να βάζεις κωδικό EasyBeasy για επιπλέον έκπτωση. Παρεπιπτόντως δεν είμαι αυκαίη, απλά έβγαλα λάθος USB και δεν δουλεύει η κάμερα. Δεν θα δοκιμάσω σε ένα μάνα μου αυτό game. Αν και έχουμε... πώς λέγεται... Έχουμε σένα ρα, είσαι απλά πως πιο άγγελ. Και θα δοκιμάσω άσως πάλι. Α, μην έχουν λίγα σπαστικά τσάμψα αλλά... αυτό το skin γιατί δεν το έχεις. Ίσως είναι πρόσφατο γι' αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Ίσως απλά δεν είναι updated, μάλλον. Νομίζω μια πάικ. Άμα είσαι καλός με το τσάμ είναι κομπλέ, αλλά το τσάμ γενικά πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός για να βγάλει value. Αλλιώς είναι GTV. Γιατί παίζει με σπυρές στα περισσότερα. Τι είναι στα περισσότερα. I mean, γιατί πολύ απλά είναι πολύ καλό page νομίζω. Και από τα άλλα page γενικά τα δικά δεν βγάζουν πολύ value νομίζω. Δηλαδή, άμα δεν είναι καλό page εννοείται δεν θα έπαιζα εκεί. Αυτό το page έτσι. Τι βάζουμε αφού πάμε Hollow Blades. Press of Mind και Bloodline είναι τα καλύτερα. Μπορείς και Alacrity βέβαια, αλλά δεν χρειάζεται το Alacrity σε αυτό το τσάμπ. Το Bloodline είναι καλό γιατί δεν πας lifesteal σε αυτό το τσάμπ. Νομίζω απλά πρέπει να προσάρουμε εδώ. Έχω και heal. Γιατί το κάνω predict το flash, πρώτο flashάρι για να τον φτάσω με τη μία. Νιώθω ότι γενικά τρολάρει λίγο ο set που δεν βαράει το CS και flashάρι έξω. Γιατί αν βαράει το CS παίρνει W και μπορεί να πατήσει με τη μία W για το shield εκεί πέρα. Αμήν στην τελική βγήκε ok έτσι, αλλά απλά νιώθω ότι θα μπορούσε να ήταν πιο clean γενικά. Αλλά... μπορώ να το φριζάρω. Εντάξει, άμα πάρεις το ping μου, θα φας λίγο ξύλο. Δεν θα σε αφήσω φρέ. Ω, κίνδρο. Τρολάρε ο σέτρο. Να δω νο. Είναι φουλ κακό ρε γιατί παίρνει κύλια κάλλη. Απλά δεν έχει μήνυμα από αυτός. Legit όμως. Καλησπέρα. Κάποιες φορές κλείνω το chat απλά. Κλείνω το chat αλλά είναι τόσο άχρηστοι που με κάνουν να ανοίγω και να τους βρίζω τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, πάρε αυτή τη μουσική που παίζω εγώ τώρα και πιστεύω να σε βοηθήσει. Εντάξει, αυτό που λες, εντάξει δεν είσαι ο μόνος ρε φίλε, πιστεύω. Δηλαδή, να γράψετε ένα αν αυτό που λέει δεν ισχύει ρε φίλε. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ισχύει τις περισσότερες. Δηλαδή και εγώ ρε φίλε προσωπικά δηλαδή σου λέω τώρα ότι έχει τύχει, κατάλαβες. Καταλαβαίνω πως το εννοείς. Αλλά σίγουρα ισχύει. Δηλαδή αυτό που λες το έχουμε πάθει όλοι νομίζω. Δεν το πιστεύω. Εδώ θα μπορούσα να φριζάρω και να τον κάνω deny, αλλά γενικά όταν ο αντίπαλος ειδικά ρομάρει, το να φριζάρεις δεν είναι καλό. Γενικά δεν να πας για plates όταν είσαι σε 2v1 κατάσταση. Θέλω μουραμάνα στο ας, γιατί πλέον το μουραμάνα στα κάρει με το W μου. Δηλαδή όποτε πετάω W, προκάρει το μουραμάνα. Φλάσω ότι το Q μου είναι OP.
Με το μονομάνα επίσης. Χαμώ το σπίτι μου ρε φίλε, δεν τον είδα. Αχ, τρολαρά πήρα ρε, στορκίζομαι. Με γίγα λιμιτέσσερ dog. Αχ, my bad. Εδώ γενικά, επειδή ήμουν μόνο στο mid, επειδή σκοτώσαμε, ξέρεις, την Καμίλ και ο άλλος είχαν base νομίζω. Εδώ η δουλειά μου είναι να κάτσω εδώ και να κάνω W συνέχεια το wave. Δηλαδή εδώ η δουλειά μου είναι απλά να ποκάρω το wave και όχι αυτούς. Γιατί δεν έχει σημασία μου ποκάρω αυτούς. Αυτούς ο σκοπός τους είναι είτε να πάρουν το turret, είτε να τρολάρω εγώ και να με σκοτώσουν, κατάλαβες. Αλλά σε γενικές γραμμές εδώ δεν πεθαίνω αν χρησιμοποιώ το μυαλό μου. Γιατί το Ash γενικά είναι τα καλύτερα πιο safe jumps λόγω του W range έτσι. Και απλά μπορείς να σπαμάρεις W κάθε 3 second, 3,5 second. Άρα ναι, εδώ δεν έπρεπε να πεθάνω ποτέ γενικά. Έχω μόνο μάνα τώρα, πες να κόβω πολύ. Δεν με έχει ποτέ αυτός, έχω το shield. Και τώρα πες να κάνω πάρα πολύ damage. Oh. Okay. Assassin's. Καλό το μάνα μου. Ναι ρε, αυτή τη στιγμή κάνω άπειρο damage. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι by far το καλύτερο damage build, αυτό το item. Είναι ότι όταν βγάζεις mana moon, το πρόβλημα είναι ότι δεν είσαι δυνατός στα πρώτα δύο item. Αλλά όταν σπαϊκάρεις και το στακάρεις και έχεις τρία item περίπου, τότε είναι που κάνεις άπειρο damage. Τότε είναι που βγάζει άπειρο value. Δεν το πιστεύω, δεν μπλόκαρε παιδί. Είναι η Καμίλα πίσω. Pong. Ωραίος ο Σαν. Έκανε πολύ καλό W. So more mana damage. Ha! 1.6. What is this man? Assassin's is coming. Γιατί? What? Nice ult, nice ult, nice assist. Fixing KDA. Well played. Ρε φίλε, τι σεν ult έκανε ο άλλος. Φαντάζομαι να έχεις σεν ult εδώ.
Από αυτό το game, πώς μετά πάτε και θα δοκιμάσετε αυτό το build, ρε φίλε, και θα πείτε Comp! Ανέβηκα από Silver 1 Gold 2, ρε μπρο, είσαι, Gold 4, μπρο, εντάξει. Σου αξίζει ένα sub, σου αξίζει ένα sub. Νομίζω θα σου κάνω ένα sub, ευχαριστώ Comp. Πέσαμε dead, βέβαια. Οκ, losable βασικά. 5 kill chain. Οκ, ίσως να μην έπρεπε να φλασάρω και να το λέξουμε. Αλλά, ναι. Ίσως και να χάσαμε βασικά. Fuck. Α, μην δεν νομίζω το, βασικά το λίγουνε. 10 σεκόν, εντάξει, λογικά το λίγουνε. Αλλά καρδιακό, no joke. Λοιπόν, ίσως πρέπει να πουλήσω BT, βασικά είναι useless. Και να πάρω μπότα. Καλύτερο να το πούμε σπίτι γενικά. Να, it's fine, ακόμα winnable σίγουρα. Ας πούμε ότι δεν ήταν close. Άδωνα. Ρεφέ, νιώθω ότι παίζω τόσο άσχημα, δηλαδή δεν τρολάρω καν τώρα. Για κάποιο λόγο κάτι δεν με βολεύει, δεν ξέρω. Η καρέκλα είναι. Άδωνα. Κάτι δεν με βολεύει αυτή τη στιγμή, για κάποιο λόγο τα παίζω. Σαν δικαιό φωτισμός. Ωραία, μπορώ να το στρέψω προς τα πάνω μου. Τώρα δεν βλέπω τίποτα, θα τυφλωθώ σε λίγο. Well played, man.